Καλώς ορίσατε στο Plexus Videos. Στο σημερινό tutorial θα μοιραστώ μαζί σας αυτή τη βελονιά για να φτιάξουμε κριτικά μαντήλια. Τη χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε κριτικά μαντήλια. Μπορούμε να κάνουμε τρίγωνο σάλι, ό,τι θέλουμε. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι ξεκινάει από αυτή τη στενή μύτη. Δεν ξεκινά από τη μύτη που πέφτει στην πλάτη, έτσι. Και οι αυξήσεις γίνονται στη μεγάλη πλευρά. Κάνουμε μόνο από εδώ αυξήσεις. Και προχωράμε. Εδώ η γιαγιά έχει βάλει και μία, έχει φτιάξει την Κρήτη. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το πλέξουμε μία άλλη κλωστούλα, δεν θα το πλέξουμε μεταξωτή. Πλέκονται συνήθως τα κριτικά μαντήλια. Έτσι να είναι πιο ευδιάκριτη η πλέξη. Ξεκινάμε με 5 αλυσίδες. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Δεν το σφίγγω αυτό γιατί θα το χρησιμοποιήσω με αυτόν τον τρόπο. Θα γυρίσω έτσι την κλωστή μου και θα τις πιάσω όλες μαζί να φέρω νήμα. Περάσω νήμα μέσα από αυτό τον κόβο και από τη θηλιά που είναι στο βελονάκι. Μία αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου εδώ και ακριβώς απέναντι, πίσω, και θα κάνω ένα άριχτο. Τώρα θα πλέξουμε 7 αλυσίδες. Στο ίδιο σημείο θα κάνω άρρηκτο. Έχουμε ένα πικό με 5 αλυσίδες και ένα άλλο ένα με 7. 5 αλυσίδες. Δύο απανόμητους. Το βελονάκι και κάνουμε διπλό ποδαράκι. Πέντε αλυσίδες να γυρίσουμε. Δύο φορές κλωστή στο βελονάκι μας και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι εδώ μέσα στα 5 αλυσιδάκια που είχαμε κάνει. Ξανά άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Τέσσερις αλυσίδες. Για την απόσταση που θέλουμε μέχρι το πικό με τα 7 λυσιδάκια. Κάνουμε άρρηκτο εκεί μέσα. Πέντε λυσίδες και γυρνάμε. Όχι, συγγνώμη. Στο τελευταίο άριχτο που πλέξαμε, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα άριχτο.
7 λυσίδες. Ξανά στο ίδιο σημείο άρρηκτο. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα πικό με 7 λυσίδες. Τέσσερις. Πικό στο πρώτο διπλό ποδαράκι. Συγγνώμη, άριχτο στο πρώτο διπλό ποδαράκι. Ένα πικό με 7 λυσίδες. Πέντε λυσίδες. Εδώ. Ένα διπλό ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίγει το σάλι μας. Βάζουμε ανοίγματα μόνο από τη μεριά, τη μεγάλη μεριά του τριγώνου, έτσι. Πλευρά, τη μεγάλη πλευρά που δεν είναι γύρω από τον ώμο. 5 αλυσίδες να γυρίσουμε. 2 διπλά ποδαράκια εδώ μέσα. Τέσσερις αλυσίδες. Για να έρθουμε στο πικό με τα 7 αλυσιδάκια. Με άριχτο. 4. Εδώ. Άριχτο. 5 αλυσίδες. Και γυρνάμε. Εδώ στο άριχτο. Θα κλείσουμε το πικό με άριχτο και ένα πικό με 7 λυσίδες. Πάντα οι αλυσίδες που χρησιμοποιούμε για να μετακινηθούμε είναι 4. Και πάμε από άριχτο σε άριχτο. Εφτά αλυσίδες. Τέσσερις αλυσίδες. Ξανά 7. Και εδώ πάλι θα ανοίξουμε τη δουλειά μας. 3, 4, με 5 αλυσίδες. Και ένα διπλό ποδαράκι εδώ μέσα. Κάνουμε άνοιγμα αυτό το τρόπο. Πέντε για να γυρίσουμε. Διπλό ποδαράκι εδώ μέσα. Το είχα κάνει και έτσι να τα κλείνω όλα μαζί και μπερδεύτηκα. Είναι και αυτός ένας τρόπος.
Το είχα δουλέψει έτσι για να είναι σχεδόν ίδιο με αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Αν θέλετε τώρα, γυρνάμε 5 αλυσίδες, κάνουμε πικό. Αν έχετε τώρα τελειώσει το εργόχειρό σας, αυτή είναι η μητούλα που πάει στην πλάτη και αυτή είναι η δεύτερη πλευρά. Η ίση πλευρά αυτής. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε 4 αλυσίδες και ένα πικό εδώ πέρα με 5 αλυσίδων. 4 αλυσίδες, ένα πικό. 4 αλυσίδες, ένα πικό. Να τελειώσουμε. Το τελευταίο μας πικό δεν θα το κάνουμε όμως εδώ, το κάνουμε κάπου εδώ. Για να έρθει ίδιο με αυτό. Και να ολοκληρώσουμε το σάλι μας ή το κριτικό, το μαντίλι μας. Αυτό εξαρτάται από τι νήμα θα το πλέξουμε, έτσι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, στηρίξτε με κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβάζω. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.